διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας και πλέον η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σύγχρονα εργαλεία καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση, την κλιματική αλλαγή και φυσικά να διαχειριστούν όλη την διαδικασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Στέργιο Διαμαντόπουλο, είναι πρόεδρος της Όμικρον ΑΕ. Καλώς ήρθατε, κύριε Διαμαντόπουλε. Πραγματικά η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έτσι. Και εσείς έχετε κάποιες εφαρμογές που μπορείτε με κάποιο τρόπο να διαχειριστείτε κάποια την προστασία. Τα ζητήματά τους. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Να είστε καλά. Προφανώς η εταιρεία μου δουλεύει στα συγκεκριμένα θέματα της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος πάρα πολλά χρόνια. Με αρκετά και έως πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, με τεχνικές γνώσεις άψογες και με μια εμπειρία σωρευμένη όπου μπορούμε να πούμε πια ότι διαχειριζόμαστε ή μπορούμε να διαχειριστούμε τα θέματα του περιβάλλοντος και ειδικά του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο και όχι την αλλαγή. Η αλλαγή σημαίνει κάτι παγιωμένο. Εμείς ακόμα δεν έχει παγιωθεί όλη αυτή η κατάσταση, οπότε θεωρώ επιστημονικά και τεχνικά είναι πιο σωστός αυτός ο όρος. Τα περισσότερα ζητήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι οι επιπτώσεις αυτής της κλιματικής κρίσης, προφανώς στο περιβάλλον, αλλά κυρίως στις ανθρώπινες κοινωνίες. Οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον είναι το τρίπτυχο το οποίο επηρεάζεται άμεσα από την κλιματική κρίση. Βέβαια, μπροστά στις ανθρώπινες ζωές, τα υπόλοιπα ζητήματα νομίζω ότι παρέλκουν ή είναι δευτερεύοντα, έτσι κι αλλιώς. Άρα, η εταιρεία μου προσπάθησε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να αναπτύξει διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο κάποια ζητήματα από αυτά και ειδικά κάποια ζητήματα που αφορούν τις φυσικές καταστροφές. Άρα λοιπόν μιλάμε πέρα από τη φυσική κλιματική κρίση, μιλάμε και για πυρκαγιές, μιλάμε για πλημμύρες, μιλάμε και για τέτοιου είδους καταστροφές. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε και η εταιρεία μου έχει μια εξειδίκευση στο θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών κυρίως και προφανώς και στα θέματα της πλημμύρας. Άρα πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας αγρότης για παράδειγμα, ο οποίος έχει υποστεί μια φυσική καταστροφή από πλημμύρες. Ναι, αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα, είναι το θέμα της αποκατάστασης όπως τα λέμε. Το τρίπτυχο που πρέπει να διέπει τη λογική μας στα θέματα των φυσικών καταστροφών είναι πρόληψη, αντιμετώπιση και μετά αποκατάσταση όπου χρειάζεται, έτσι, είτε βραχυχρόνια αποκατάσταση, είτε όμως και μακροχρόνια αποκατάσταση. Και μακροχρόνια, δηλαδή υπάρχουν αποκαταστάσεις όπως είναι στη Θεσσαλία, οι οποίες θα τραβήξουν χρόνια. Δεν είναι εύκολο πράγμα μια τέτοιου τύπου καταστροφή να αντιμετωπιστεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και κυρίως του έγκαιρου εντοπισμού και ειδοποίησης μιας έναρξης μιας φωτιάς, έτσι αυτή την ιστορία. Είμαστε στη φάση που θα το εφαρμόσουμε το καλοκαίρι αυτό πιλωτικά στον Δήμο Θέρμης, στην περιοχή του Φράγματος του Δήμου Θέρμης, όπου όλοι γνωρίζουμε πια τον όμορφο αυτό τόπο, αλλά ο οποίος σωρεύει όμως πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό μερικές μέρες, ειδικά με τις εκδηλώσεις και όλα αυτά. Και τι είναι αυτό το σύστημά μας? Είναι με τεχνητή νοημοσύνη προσδιορίσαμε ποιες είναι οι επικινδυνότητες της γύρω περιοχής, δηλαδή κατατάξαμε την περιοχή σε κατηγορίες επικινδυνότητας, τοποθετήσαμε σωστά με βάση αυτό τους αισθητήρες καπνού και θερμοκρασίας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι. Δημιουργήσαμε ένα ολόκληρο λογισμικό σύνδεσης όλων αυτών των συστημάτων και με ένα drone, το οποίο αυτόματα με βάση τον εντοπισμό μιας φωτιάς θα σηκωθεί για να επικαιροποιήσει ότι όντως έχουμε φωτιά ή όχι και να ειδοποιήσει τον αντίστοιχο άνθρωπο, τον αντιδήμαρχο ή τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας που είναι υπεύθυνος για όλη αυτή την ιστορία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέσα σε 3 έως 5 λεπτά, αυτός είναι ο στόχος μας, δηλαδή ο χρονικός, θα έχουμε το ακριβές στίγμα έναρξης της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει άμεσα οι δυνάμεις του Δήμου μπορούν να πάνε για την καταστολή. Προτού η φωτιά πάρει την τροχιά που ξέρουμε όλοι και μετά δεν μαζεύεται και δεν αντιμετωπίζεται. Άρα ένα μεγάλο project μας είναι αυτό, όπου στο περίπτερό μας, στο περίπτερο 15, σωστά 17,
μπορούν όσοι θέλουν να έρθουμε να τους κάνουμε και μια συγκεκριμένη επίδειξη του συγκεκριμένου συστήματος. Και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή είναι μια εφαρμογή μέσα μιας καινούργιας εταιρείας που έχουμε κάνει, μια startup εταιρείας, η Along Root, στην οποία τι έχουμε κάνει πάλι, με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης προσδιορίζουμε τις βέλτιστες διαδρομές που πρέπει να έχουν τα πλοία στη θάλασσα προκειμένου να μην διακινδυνεύουν συγκεκριμένα φορτία που έχουν πάνω τους, αλλά και να μειώνουν τα καύσιμα του συγκεκριμένου αυτού ταξιδιού. Τι σημαίνει αυτό, οικονομικότερα και περιβαλλοντικότερα. Αυτά είναι τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα που αναπτύσσει η εταιρεία μας και προφανώς έχουμε και το κομμάτι των πλημμυρών, το οποίο είναι πιο πίσω και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δουλεύουμε λίγο ανάποδα από ότι κινείται το όλο σύστημα των πλημμυρών, δηλαδή προσπαθούμε να κρατήσουμε τα νερά όσο γίνεται πιο ψηλά, στα βουνά εννοώ, προτού κατέβουν κάτω, με κάποιες ολοκληρωμένες λύσεις που μπορούμε να δώσουμε για αυτά τα σημεία. Είμαστε στη φάση ανάπτυξης αυτού του συστήματος. Το κάναμε μια παρουσίαση προχθές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στον ίδιο τον Υπουργό. Του άρεσε. Θεωρούμε ότι μπορούμε να το πάμε όσο γίνεται καλύτερα, με πρώτο παράδειγμα τη λεκάνη της Θεσσαλίας, όπου είναι και τα αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό και όπως είπατε κι εσείς, στο περίπτερο 15, στάν 17, μπορούν οι επισκέπτες να έρθουν να δουν ακριβώς και να από κοντά όλες αυτές τις τεχνολογίες. Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε να είστε καλά. Πολύ. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε λίγο.